Γεια σας, είμαστε εδώ. Άλλη μία εκπομπή σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών και έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας η κυρία Ελένη Αντωνιάδου, η οποία είναι εκπαιδευτικός, είναι εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος και θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά τη διαγενειακή σύνδεση, ένας ανθεκτικό κρίκος στην κοινωνία. Γεια σας, κυρία Αντωνιάδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το πρωί. Καλημέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι μαζί σας σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της για να δούμε με έναν διαφορετικό τρόπο κάποια πράγματα και νομίζω ότι μπορούμε να τα πάρουμε από την αρχή. Τι σημαίνει, κύριε Αντωνιάδου, διαγενειακότητα? Λοιπόν, να σας πω λιγάκι σε σχέση με τη διαγενειακότητα και την δική μου συμμετοχή σε όλο αυτό. Έχει να κάνει με την εξειδίκευσή μου σε θέματα διαγενειακότητας. Εργάστηκα συστηματικά για εκπαιδευτικά διαγενειακά μοντέλα και ο στόχος ήταν η διαμόρφωση, ανάπτυξη θετικών στάσεων και συναισθημάτων εσυναίσθησης μεταξύ παιδιών και ηλικιωμένων. Έτσι συνεργάστηκα με πολλές ομάδες και όλες αυτές οι ομάδες στάθηκαν αρρωγή στην πολυετή μου προσπάθεια και κοινωνία όλων αυτών των μελετών. Μέσα σε αυτές τις ομάδες ήταν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Αλτσάιμερ, αλλά και η εταιρεία Αλτσάιμερ Θεσσαλονίκης, όπου κάναμε το όραμα που ξεκίνησε από το 2011 πραγματικότητα. Δηλαδή, στήσαμε από το 2021, έχουμε κάνει τις διαγενειακές ομάδες παρεμβάσεων παιδιών και ηλικιωμένων. Και σήμερα ως Δημοτική Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΣΚΕΔΕ έχουμε περάσει όλη αυτήν την άποψη της διαγενειακότητας μέσα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Διαγενειακότητα, έτσι με δύο λόγια για να μπορέσουμε έτσι όλοι να αντιληφθούμε και αυτήν την ένωση της πρώτης και τρίτης γενεάς, μπορεί να έχει πολλά είδη σχέσεων και αλληλεπιδράσεων. Δηλαδή, μπορεί να έχει την γενιά, από γενιά σε γενιά την ένωση, παππούδες, γιαγιάδες, γονείς. Δηλαδή, είναι η γενεολογική περιγραφή. Παιδαγωγικά είναι η μια γενιά να λαμβάνει το ρόλο του δασκάλου και η άλλη το ρόλο του μαθητή. Και κοινωνιολογικά η μια γενιά έρχεται να διδάξει την άλλη, που έχει μέσα πολιτιστικές εμπειρίες. Έτσι είναι όλο αυτό το πλαίσιο της διαγενειακότητας και αντιλαμβανόμαστε πραγματικά πώς κινείται μέσα στον πληθυσμό από χρόνο σε χρόνο η μια γενιά και έρχεται η άλλη γενιά. Δηλαδή αυτό είναι νομοτελειακά, γίνεται έτσι κι αλλιώς και κανείς δεν μπορεί να ανακόψει αυτήν τη μετάβαση από τη μια γενιά στην άλλη. Αυτή η σχέση... Να θυμηθούμε... Ναι, παρακαλώ. Ναι, να θυμηθούμε και το σοφό λαό που λέει «Εδώ που είμαι ήσουνα και εδώ που είμαι θάρτης». Και λέει πολύ έτσι με νόημα και ευκρίνεια της σημασίας «Μη με αγνοείς». Νομίζω ότι είναι έτσι ένα σοφό δίδαγμα. Σαφώς. Υπήρχε διαφοροποίηση στον τρόπο που οι προηγούμενες γενιές βλέπανε αυτή τη σχέση μεταξύ της πρώτης και της τρίτης ηλικίας που χρειάστηκε λίγο να την αναθερμάνουμε? Είναι μεγαλύτερο το χάσμα αυτό το οποίο πρέπει μας χωρίζει την τωρινή πρώτη και τρίτη ηλικία και πρέπει να το γεφυρώσουμε? Φυσικά, η εξέλιξη είναι βέβαιη και η αναβάθμιση του ανθρώπου είναι το ζητούμενο, αρκεί να το αξιοποιήσουμε αυτό προς όφελος των παιδιών και της κοινωνίας. Παλιά ήταν πολύ δεμένη η οικογένεια, ο παππούς, η γιαγιά βρισκόταν μέσα στο ίδιο χώρο με την οικογένεια. Αλλά σιγά σιγά αρχίζουν οι οικογένειες να διαφοροποιούνται, τα μοντέλα να αλλάζουν μορφή, οπότε και οι σχέσεις αλλάζανε τρόπο και σύνθεσης. Και έχουμε το μοντέλο της οικογένειας με ένα με δύο παιδιά και ο παππούς και η γιαγιά να βρίσκεται έξω. Η απομάκρυση αυτή βέβαια έφερε αρκετά προβλήματα και στις σχέσεις, οπότε χρειαζόταν μία γεφύρωση. Η γεφύρωση μπορεί να έρθει με κοινωνικές δραστηριότητες, αλλά μπορεί να έρθει όμως και μέσα από ένα επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να δώσουμε κάποια αποτελέσματα που να φανεί το όφελος για όλη την κοινωνία τελικά. Γιατί
Το έχει αυτό οι επιστημονικές έρευνες και οι μελέτες, έχουν αυτή τη δυνατότητα. Mm-hmm. Ποια ήταν εκείνα? Μπορούμε να το δούμε και επιστημονικά, ναι, σας ακούω. Ναι, ποια ήταν εκείνα τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία σας οδήγησαν στο να διερευνήσετε σε βάθος αυτό το συγκεκριμένο θέμα της διαγενειακότητας? Πολύ σωστά έτσι το τοποθετείτε, γιατί πραγματικά υπάρχουν. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής καταρχήν. Βλέπουμε να μεγαλώνουν οι άνθρωποι και να αντιμετωπίσουν αυτήν τα ζητήματα υγιούς αλλά και παθολογικής γύρανσης μέσα στην κοινωνία. Εκεί εμπλέκονται οι επαγγελματίες υγείας, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι ψυχολόγοι, όλοι δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτές τη γύρανση βασικά, τη γνωστική, ψυχολογική και κοινωνικοπολιτιστική αλλαγή. Γιατί μέσα στη γύρανση υπάρχουν και νευροεκφυλιστικές αλλοιώσεις, που πολλές φορές η κυρία Τσολάκη με την επιστημονική της ομάδα και με τον τομέα αυτών σας έχει δώσει στους τηλεθεατές σας πολύ μεγάλη και σημαντική βοήθεια να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα. Εγώ και εμείς οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν και ένα κοινωνικό πλαίσιο, βλέπουμε την κοινωνική πλευρά, γιατί μπορεί να αυξάνεται η άνοια τώρα πια και να φτάνει στα 150 και προβλέπεται να φτάσει στα 153 εκατομμύρια ανθρώπους το 2050, όπως ακούμε τους επιστήμονες να περιγράφουν για μια πανδημία. Ωστόσο, εγώ θα σταθώ στην έγκαιρη διάγνωση, αλλά και την μεταδιαγνωστική στάση, την οποία μπορούμε χρόνο με το χρόνο να βελτιώσουμε. Με ποιον τρόπο? Κάνοντας μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Γιατί? Γιατί προλαμβάνουμε, καλύτερα το προλαμβάνει, παρά το θεραπεύει, όπως λέει, και έτσι είναι πολύ σωστή αυτή η τοποθέτηση των γιατρών. Έχουμε πραγματικά σύνδεση. Έχετε, ναι. Ποια είναι τα αποτελέσματα που μπορούμε να δούμε από όλη αυτή τη δράση σας στην κοινότητα? Και υπάρχουν εμπειρίες πλέον που μπορούν να μας καθοδηγήσουν σε αυτή την κατεύθυνση? Βέβαια υπάρχουν εμπειρίες, αλλά στεκόμενοι στην έναρξη αυτών των καταστάσεων, που είπαμε ότι, για να συνοψίσω, είπαμε είναι η γύρανση, οι μικρότεροι, έχουμε λιγότερες γεννήσεις, άρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κοινωνία πλέον ηλικιωμένων και λίγων παιδιών. Άρα μέσα σε αυτή την κατάσταση πρέπει να διαμορφώσουμε αυτές τις συνθήκες, οι οποίες θα δώσουν ένα κίνητρο διαδραστικών καταστάσεων. Γιατί όμως? Γιατί εκεί μέσα βρίσκουμε τη στάση και τα στερεότυπα. Πραγματικά είναι αλήθεια ότι οι ηλικιωμένοι λιγότερο εμπιστεύονται τους νέους, αν δεν τους δώσουν το κίνητρο και την ασφάλεια μέσα στην δραστηριοποίησή τους και στην διάδραση. Αλλά και τα παιδιά βλέπουν τους ηλικιωμένους με μία καχυποψία, ότι υπάρχει απόρριψη, υπάρχει αφισβήτηση. Άρα λοιπόν πρέπει να αναπτύξουμε εκείνα τα συναισθήματα, τα θετικά συναισθήματα, τα οποία μπορούν να σταθούν αρρωγή στην περαιτέρω ένωση αυτών των δύο γενεών. Και αυτό θα το βρούμε όχι τώρα, αν το καλλιεργήσουμε τώρα θα το βρούμε μετά από 30 χρόνια. Αν δεν το καλλιεργήσουμε θα βρούμε μεγαλύτερο χάσμα, όπως ξεκινήσατε και πολύ ωραία έτσι τοποθετήσατε το ζήτημα το οποίο συζητάμε σήμερα, γιατί αυτή η ανησυχία από τους επιστήμονες αλλά και από το πλαίσιο το ευρύτερο των ανθρώπων που ασχολούνται με την βελτίωση της κατάστασης μέσα στην κοινωνία. Στη συγκεκριμένη μορφή που μιλάμε τώρα, τα πρότυπα αυτά, τα αρνητικά συναισθήματα, αρχίζουν να καλλιεργούνται στην ενδιάμεση ηλικία από 7 μέχρι 12 ετών. Δηλαδή, εκεί μέσα μπορούμε να δουλέψουμε και να μπορέσουμε να σταθούμε με έναν τρόπο επενδυτικό και για τη μία γενιά και για την άλλη. Άρα, αναπτύσσουμε τα αρνητικά συναισθήματα που αναπτύσσονται μετά τα 13 έτη, και εκεί υπάρχει ένας φόβος να ξεφύγουμε από το μοντέλο της βελτίωσης των σχέσεων. Κάπως έτσι αποτυπώνεται η δική μου έτσι εμπειρία και η δική μου αποτύπωση των δραστηριοτήτων, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε θετικά. Άρα,
η εμπειρία, λέτε, πώς αποτυπώνεται. Η συνεργασία με την ελληνική εταιρεία νόσου Αλτσάιμερ, που ξεκίνησα να σας πω, ξεκινάει από το 2011. Εκεί είχα περιγράψει ένα μοντέλο επικοινωνίας, όπου και πραγματικά ήταν πολύ σημαντικό και χρόνο με το χρόνο υπήρχε μία ενασχόληση και επιστημονική. Το 2020, λοιπόν, πραγματοποιήσαμε μία έρευνα, μία μελέτη με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου να δούμε πώς είναι όταν οι εκπαιδευτικοί, οι συνταξιούχοι πλέον εκπαιδευτικοί, θα μπουν μέσα σε ένα σχολείο να δουλέψουν με τα παιδιά. Ήταν πραγματικά πολύ καλή εμπειρία και τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε ένα συνέδριο το 2023 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Αλτσάιμερ και του Μεσογειακού, και στο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων. Εκεί αποτυπώνεται όλη αυτή η κατάσταση. Πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι, γιατί από την άλλη πλευρά ξέρουμε ότι πολλές φορές και τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, μπορούν να σώσουν και τις ζωές των παππούδων, αρκεί να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Και αυτό δεν είναι ένα κέρδος από αυτήν την σχέση? Φυσικά, που μπορεί φυσικά. Φυσικά, τοποθετείτε τώρα στη συζήτησή μας και πολύ ορθά το θέμα του οικογενειακού περιβάλλοντος. Γιατί ένας ηλικιωμένος, όταν βρίσκεται μέσα στο περιβάλλον του, μπορεί να έχει μια ορατή ασθένεια, αλλά μπορεί να έχει και μια αόρατη ασθένεια. Αυτή τοποθετείτε στην ευρωεκφύλιση, η οποία δεν ξεκινάει από την επόμενη μέρα ως ένα σύμπτωμα. Έχει ένα χρόνο που καλλιεργείται και αρχίζει να αλλάζει συμπεριφορά ή ο τρόπος που αντιλαμβανόταν την κατάσταση, γίνεται πιο εριστικός, γίνεται πιο απόλυτος, και εκεί οφείλουμε τα παιδιά να μπορέσουν να αντιληφθούν μέσω των γονέων τους αυτήν τη διαφορετική κατάσταση, που πραγματικά αλλάζει και την καθημερινότητά τους, έτσι. Και εκεί μπορεί να δημιουργηθούν και προβλήματα αντιμετώπισης όλων αυτών. Άρα συμμετέχουν και τα παιδιά μέσα σε αυτήν την τραυματική εμπειρία. Και αν σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να καλλιεργήσουμε αυτήν την αγάπη, θα τοποθετήσουμε στην ηλικία των 7 με 13 ετών, όπως σας είπα. Δηλαδή, θα καλλιεργήσουμε εκεί τα συναισθήματα, τα θετικά. Και πολύ καλά βλέπουμε τον παππού με τη γιαγιά και τα εγγόνια, πόσο πολύ όταν ζούνε μαζί έχουν και μια πολύ ωραία σχέση. Αυτή είναι βέβαια μη φαρμακευτική παρέμβαση και μπορούμε να εφαρμόσουμε με πολλές μορφές. Γιατί οι διαγενειακές παρεμβάσεις, όπως είπαμε στην αρχή, δεν έχει μόνο το ρόλο του, είναι γενεολογικό που συνδέει τον παππού με τη γιαγιά, αλλά είναι και κοινωνικό. Άρα εκεί πέρα μέσα μπορούμε να βάλουμε τους ηλικιωμένους μας μέσα στα σχολεία, μέσα σε χώρους τέχνης, να κάνουν μαζί διάφορες δραστηριότητες, μέσα στη λογοτεχνία, μέσα σε όλο το πλαίσιο, ακόμη και των διαδρομών που κάνουν μέσα στην ζωή τους. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλη σημασία, γι' αυτό και προχωράμε και στο Δήμο Θεσσαλονίκης με διαγενειακές παρεμβάσεις. Για πείτε μας, μιλώντας λίγο πριν συνδεθούμε, μας αναφέρατε για μία δράση που έγινε στον Άγιο Στυλιανό, στο Δημοτικό Βρεφοκομείο. Για πείτε μας. Μάλιστα, σε σχέση με αυτό, επειδή προεκλογικά η δική μου έτσι εναπόθεση των στόχων και το τι θα έδινα μέσα σε αυτήν την διαδικασία του Δήμου ήταν η διαγενειακότητα, δηλαδή το να μπορέσουμε να περάσουμε όλη αυτήν την κατάσταση με διάφορες δράσεις αλλά και με επιστημονική γνώση στο πλαίσιο αυτό. Κάναμε λοιπόν τον Απρίλιο του 2024, μόλις αναλάβαμε δηλαδή και ως αντιπρόεδρος στο Άγιο Στυλιανό, που είναι το Δημοτικό Βρυφοκομείο, μια πρόταση κατέθεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου έγινε αποδεκτή. Καλλιεργήσαμε βότανα αρωματικά στην αυλή του Δημοτικού Βρυφοκομείου. Καλέσαμε τη διαγενειακή ομάδα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι πραγματικά με τα παιδιά του σχολείου, του 16ου Δημοτικού Σχολείου, και φυσικά όλοι οι γονείς και οι παππούδες ήταν εκεί όσοι είχαν τη δυνατότητα, και φυτέψαμε αυτά τα αρωματικά, τα οποία καλλιεργούνται και υπάρχουν ακόμη έτσι στην αυλή, και
προβλέπεται να κάνουμε έτσι και μία ακόμη μία δράση ακόμη, όπου με αυτά θα κάνουμε ροφήματα να προσφέρουμε στην εκδήλωση που θα κάνουμε. Κάπως έτσι τοποθετούμε, αλλά και μέσα σε όλο αυτό πραγματικά και ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει αγκαλιάσει όλη αυτή την άποψη και τη σκέψη, και ο Δήμαρχος φυσικά έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη, έχει δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το κοινωνικό έργο, και με την Αντιδημαρχία Τρίτης Ηλικίας και με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας, αλλά επί της ουσίας όλο το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ένα ρόλο μέσα σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Και πραγματικά έτσι νομίζω ότι θα προχωρήσουμε με ουσία και με πραγματικό αποτέλεσμα σε αυτό το γεγονός. Μάλιστα. Κυρία Αντωνιάδου, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι ακόμα στη συζήτησή μας. Κοιτάξτε, μπορούμε να πούμε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν πολλές παγκόσμιες ημέρες όπου γίνονται δράσεις κινητοποίησης και ενημέρωσης για κάποια ζητήματα, και εγώ τώρα από την πλευρά της Επιτροπής Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου είμαι μέλος της Επιτροπής της ΚΕΔΕ, πραγματικά και βλέπω ότι έχει μία σημασία η αίσθηση της διαφορετικότητας, όχι μόνο από την πλευρά του φύλου. Εντάξει, υπάρχει μία τέτοια τοποθέτηση που πραγματικά είναι σημαντική, αφού υπάρχει αναγκαιότητα και η κοινωνία το επιτρέπει, αλλά υπάρχει και μία διαφορετικότητα όσον αφορά την ηλικιακή ομάδα. Και εκεί οφείλω να ομολογήσω ότι τα στερεότυπα και οι στάσεις βοηθάνε στην καλλιέργεια της διαφορετικότητας. Εμείς σε μια συζήτηση που έγινε σε ένα πρόγραμμα στην Αθήνα το Σεπτέμβριο, τοποθετήθηκα με αυτήν την άποψη και με αυτήν την πρόταση, να δούμε την διαφορετικότητα και την ισότητα και ως προς την ηλικιακή ομάδα. Και πραγματικά προτρέχει έτσι ετοιμάζεται μια δράση η οποία θα έχει να κάνει με παιδιά και ηλικιωμένους, επί της ουσίας δηλαδή μέσα στο πνεύμα των παιδικών δικαιωμάτων θα ενσωματώσουμε αυτή την άποψη, το πώς μπορούμε τα δικαιώματα γενικά να τα δούμε μέσα στην κοινωνία ως ένα βάρος το οποίο μπορεί να φέρει ένας φορέας. Με ποιον τρόπο? Ένας φορέας καλείται να αντιμετωπίσει προβλήματα διαφορετικότητας και δικαιωμάτων. Εκεί θα σταθούμε αρρωγή με όποιον τρόπο μπορεί και όποιος έτσι έχει τη διάθεση να σταθεί, για να προχωρήσουμε σε μια ενιαία στάση και κλίση. Ωραία, εμείς θα είμαστε εδώ, κύριε Αντωνιάδου, να ξέρετε, για να μπορέσουμε να το προωθήσουμε, να ενημερώσουμε για αυτήν τη δράση, και φαντάζομαι ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το πρωί. Και εγώ σας ευχαριστώ, και είμαστε κι εμείς στη διάθεσή σας από τη στιγμή που ετοιμάζουμε έτσι όλες αυτές τις δράσεις, να απευθυνθούμε και προς τους γονείς, να απευθυνθούμε στις οικογένειες, ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι αρρωγός σε θέματα που αφορούν την οικογένεια, σε θέματα που αφορούν τους ηλικιωμένους και τα παιδιά, και πραγματικά εφόσον υπάρχει δυνατότητα να έρθουν και στο Δήμο να ενημερωθούν για όλες αυτές τις δράσεις που γίνονται. Βεβαίως.